Μαζί μας είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε κυβερνητικέ. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, ένα πολύ κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κύριε εκπρόσωπε, με πολλά θέματα στην ατζέντα. Δυστυχώς όμως, εκτός οι ευρωτουρκικές σχέσεις, που όπως λέμε και από τις τελευταίες μέρες, ήταν και ένα από τα ορόσημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κυρία Σάβα, δεν ξέρω αν πρέπει να λεχθεί το δυστυχώς. Αντιλαμβάνεστε το, όπως έχετε πει, ότι είναι ένα πολύ δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μια πολύ γεμάτη ημερήσια διάταξη, με ζητήματα τα οποία απασχολούν την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μέχρι αργά χθες το πρωί φύγαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άρα δεν θα υπήρχε ο απαραίτητος και ο αναγκαίος χρόνος που εμείς θα θέλαμε να συζητηθεί το ζήτημα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Και αυτό είναι που εμείς επιθυμούμε αυτή η συζήτηση να είναι μια συζήτηση σε έκταση αλλά και σε βάθος, αρμόδια της σημασίας που πρέπει να της δοθεί. Άρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει την ετοιμότητά του υπό την αίρεση βεβαίως ότι θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να συζητηθεί. Σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο συζητούνται στην ίδια ημερήσια διάταξη τόσο το ζήτημα της διεύρυνσης, μια τεράστια συζήτηση που κράτησε πολλές ώρες χθες και λήφθηκε η απόφαση αργά το βράδυ, αλλά και η συζήτηση για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μια επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση. Που αφορά και άμεσα τη χώρα μας, κύριε Λετιμπιώτη, έτσι ως προς τα σπόρους για το μεταναστευτικό και όχι μόνο. Ναι. Προφανώς, ακριβώς, κυρία Σάβα, και εδώ να σημειώσουμε ότι το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε μια πολιτική συναντήληψη χθες πολύ αργά το βράδυ, τις πρώτες πρωινές ώρες, των 26. Δεν επιτεύχθηκε η ομοφωνία των 27, όμως επιτεύχθηκε μια πολιτική συναντήληψη μεταξύ των 26 κρατών μελών. Να πούμε ότι σε αυτή την πολιτική συναντήληψη συμπεριλαμβάνονται αρκετές εκ των εισηγήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό το χαιρετίζουμε, και ιδιαίτερα στον τομέα της μετανάστευσης, όπως έχετε πει και εσείς, ως προς τα κονδύλια που αφορούν είτε την εσωτερική είτε και την εξωτερική διάσταση. Και αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Και με τις αρχές του νέου έτους, του 2024, θα συνέλθει εκ νέου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με στόχο να επιτευχθεί η ομοφωνία και των 27 για αυτή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λετιμπιώτη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρουσίασε για μια ακόμη φορά και επεξήγησε το θέμα με τον ανθρωπιστικό διάδρομο, την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη λωρίδα της Γάζας. Τι νεότερο από αυτό το ζήτημα, κύριε Λετιμπιώτη? Σήμερα, τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η συζήτηση για τη Μέση Ανατολή. Μια συζήτηση την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και κατά τις δηλώσεις του χθες προσερχόμενος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και σήμερα το πρωί, είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα τις έχετε, έχει εγείρει τη σημασία της συζήτησης, της κατάληξης των 27 κρατών μελών ως προς τον ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην κρίση που έχουμε ενώπιον μας στη Γάζα. Εντός αυτού του πλαισίου, προφανώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναπτύξει στους ηγέτες των κρατών μελών το μέχρι σήμερα σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, αλλά και τις επαφές, τις συνεχείς επαφές που έχει με τους ηγέτες των γειτονικών κρατών, και τον σχεδιασμό που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα ως προς την πρωτοβουλία για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου, για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με τον κωδικό όνομα Αμάλθια, και πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής. Ήταν και έντονος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως προς το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, κύριε Λετιμπιώτη. Τον είδαμε και εμείς, τον ακούσαμε. Παρ' όλα αυτά, θα πάρει και σήμερα αρκετές ώρες αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτή τη συζήτηση. Είναι το πολύ κρίσιμο θέμα της Μέσης Ανατολής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Τώρα, κύριε Λετιμπιώτη, οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί βλέπουμε και σήμερα πάλι στον τύπο, συγκεκριμένα εφημερίδα Αλήθεια, επανέρχεται με νέες πληροφορίες ως προς αν τελικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρει επίσημη, ανεπίσημη, στο πόδι μια πρόσκληση από τουρκικής πλευράς για να μεταβεί στην Άγκυρα. Κυρία Σάβα, ήδη ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει απαντήσει και έχει τοποθετηθεί χθες με σαφήνεια. Αυτό το οποίο εγώ θα επαναλάβω και νομίζω
ότι είναι δύο σημεία τα οποία είναι κρίσιμα, ενώ ότι δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση, ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην αξιοποιήσει κάθε δυνατή συγκυρία, κάθε δυνατή ευκαιρία, κάθε συνάντηση που σχετίζεται με τις προσπάθειες μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που νομίζω ότι αξίζει λίγο να σημειωθεί, και το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και είμαι βέβαιος ότι εσείς θα το κατανοήσετε πολύ περισσότερο από εμένα, είναι ότι όσον αυτή η συζήτηση συνεχίζεται στον δημόσιο διάλογο, ακόμα και αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα σήμερα πρόσκλησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας για συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συζήτηση δεν βοηθά. Και αυτό νομίζω είναι εύκολα αντελειπτό. Πέραν τούτου, αναφορές, πληροφορίες ή δημοσίευματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω. Δεν έχω εγώ επαφή με αυτές τις πηγές. Μάλλον θα πρέπει να κληθούν αυτοί οι οποίοι επικαλούνται τις πηγές. Ναι, ναι, κατανοητό, κύριε Λετιμπιώτη, αλλά προσέξτε, ούτε μας το επιβεβαιώνετε, ούτε μας το διαψεύδετε όμως. Ούτε εσείς σήμερα, όπως ούτε ο πρόεδρος χθες. Σεβαστό αυτό που λέτε, ότι μπορεί να μην βοηθάει στην δημόσια συζήτηση, εάν υπήρξε ή όχι πρόσκληση από τον κύριο Ερντογάν, ανεπίσημη τέλος πάντων, στο πρόσωπο του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για να πάει στην Άγκυρα. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς αυτό που παίρνουμε από πλευράς Προεδρικού είναι ότι δεν υπάρχει διάψευση των πληροφοριών, από όπου και αν αυτές προήλθαν. Όχι, κυρία Σάβα, εμείς λέμε ότι και ο ίδιος ο Πρόεδρος το έχει πει, ότι αυτή την πρόθεση, ότι δεν πρόκειται, ότι δεν πρόκειται να αρνηθεί, και φυσικά θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν αν αυτό καταστεί εφικτό και αν απευθυνθεί αυτή η πρόσκληση. Το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το έχει μεταφέρει. Ναι, η πρόσκληση όμως έγινε ανεπίσημα, έγινε είτε στο πόδι είτε οπουδήποτε αλλού. Κυρία Σάβα, αντιλαμβάνεστε και επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν είναι ζητήματα. Το τι έχει συζητήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο ή με τον οποιοδήποτε άλλο. Γιατί αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω είναι σαφές, είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει πει και ο ίδιος εμφαντικά χθες, το επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα, και αν χρειαστεί θα το ξαναπούμε, ότι δεν πρόκειται να μην αξιοποιήσει, να χάσει αυτή την ευκαιρία, να αξιοποιήσει την όποια συγκυρία, την όποια ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας ήταν, είναι και θα παραμείνει η επίλυση του Κυπριακού. Βρισκόμαστε εν αναμονή πολύ σημαντικών ανακοινώσεων από πλευράς του Γενικού Γραμματέα, μετά από την περίοδο 6 ετών ενός πολύ παρατεταμένου τέλματος στο Κυπριακό, δυστυχώς. Βρισκόμαστε ενώπιον όμως σημαντικών ανακοινώσεων που σηματοδοτούν μια σημαντική εξέλιξη, μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, αν θέλετε, την οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Να πρέπει να αξιοποιήσουμε εμείς με ειλικρινή πολιτική βούληση, ώστε να οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, κύριε Λετιμπιώτη, και ένα τελευταίο σχόλιο για τις, έτσι θα έλεγα, αντιδράσεις και έντονη κριτική των κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο για τη μη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου και με όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, εάν και εφόσον ευσταθεί έστω μια μικρή, ένα τετατέτ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ταγίπ Ερντογάν και να λέχθει και κάτι, λένε τα κόμματα που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο ότι θα έπρεπε να το γνωρίζουμε και εμείς και όχι να ενημερωνόμαστε από τα μέσα. Κυρία Σάβα, αυτό είναι δεδομένο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι σέβεται και ότι θέτει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του τη συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ο ίδιος πολιτικό κόμμα. Άρα είναι πολύ πιο, αν θέλετε, θεμητή συνεργασία με όλες ανεξαρτήτως τις πολιτικές δυνάμεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο έλεγε διαχρονικά. Να σας πω και να υπενθυμίσω ότι μέχρι σήμερα, στους 9 μήνες διακυβέρνησης του πρόεδρου Χριστοδουλίδη, το Εθνικό Συμβούλιο έχει συγκληθεί ήδη 4 φορές. Η μία ήταν τον Σεπτέμβριο, πρωτού μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Μία αφότου ήρθε από τη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και η τελευταία ήταν στα μέσα Οκτωβρίου. Βεβαίως και θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν κρίνει ο πρόεδρος ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που αυτές το, αν θέλετε, το επιβάλλουν, αλλά και μπορούν να διαφοροποιηθούν, ώστε η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και του πρόεδρου της Δημοκρατίας θα είναι σχετική. Επαναλαμβάνω, είμαστε εν αναμονή πολύ σημαντικών ανακοινώσεων από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Η συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι και επιβάλλεται ιδιαίτερα στο Εθνικό μας Ζήτημα. Και σε αυτό ακριβώς το δρόμο εμείς θα συνεχίσουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνεχίσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.